Και ήρθε η ώρα να υποδεχτώ την Παντελίνα, το κορίτσι μας από το My Style. Τι μας έφερε. Καλέ, την κυριακάτικο ρούχο. Καλέ, από Κύπρο. Που την Κύπρο. Κόρη, δεν έπρεπε. Να τα με πρωί ήρθε η κοπέλα. Ωραία. Μα πώς, εγώ πάντα παίρνω το κάτι της μου, να ξέρετε. Αχ, και εμείς το τρώμε το κάτι της, αυτό είναι το κακό. Για σας τα έφερα. Αχ, κόρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και να πω ότι ξεχάσαμε να πούμε χρόνια πολλά σήμερα στο Στέλιο και τη Στέλλα. Γιατί δεν τα γλυκάκια το θυμήθηκα. Να κεράσουμε ναι, χρόνια πολλά σε όλους σας. Να είστε καλά και ευτυχισμένοι. Θέλετε να δούμε τι έγινε αυτή την εβδομάδα μαζί σου στο My Style Rocks. Ας δούμε, ναι. Που πραγματικά η Αμάντα εκνευρίζεται ξανά και έχουμε και ένα κρυφό σημείο, έχω να σας πω, από την Ντένι στον Στέλιο Κουδουνάρη. Για να δούμε. Εσύ έχεις ντυθεί δώρο του άντρα σου. Βεβαίως και έχω ντυθεί δώρο του άντρα μου. Δεν μ' αρέσει όπως το δείχνει. Δεν πειράζει, κύριε Κουδουνάρη μου, εγώ το τόλμησα. Αμάντα μου, δεν είναι ωραία. Τι να κάνουμε, αυτό ήθελα να πάρω εγώ τώρα. Προλαβαίνω να βαθμολογήσω. Προλαβαίνετε. Σίγουρα, Αμάντα μου. Δεν έχω κάνει ακόμα μπαμ. Σίγουρα. Όχι, αλλά ξέρετε κάτι, εγώ από την επόμενη εβδομάδα θα φέρνω σχεδιαστές εδώ πέρα να μου λέτε τι όμορφη που είμαι, να μου βάζετε τριάρια και να φεύγω. Τώρα εσύ έχεις μπει σε ρόλο ή έχεις κάτι. Α, εγώ. Ναι. Πάλι με μια χαρά. Σίγουρα. Δεν είναι καλά. Τι έγινε. Τι κάνετε. Καλά. Εσύ. Είμαι πάρα πολύ καλά, καλέ. Ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό που να σε προβληματίζει. Θεωρείς ότι έχεις ντυθεί για δύο σε σχέση με το τι σου βάζω συνήθως ή γιατί θεωρείς ότι είμαι προκατελημένος με κάτι και έχω μια στρατηγική στις βαθμολογίες μου απέναντί σου. Το πάμε ένα στοιχηματάκι τώρα που θέλω να μου πεις γιατί το πιστεύεις. Γιατί αλήθεια το πιστεύω, δεν ξέρω γιατί. Ήταν στον καθρέφτη όλη νύχτα και έλεγε θα μου βάλει δύο, θα μου βάλει δύο, θα μου βάλει δύο. Μίδατε που τα ξέρω εγώ, δεν ήμουν στον καθρέφτη όλη νύχτα για το δύο. Μάσησα φύλλα πριν 5 λεπτά. Είμαι ηθοποιός. Είσαι. Και θα κάνουμε έτσι μία ταινία μικρού μήκους. Mm-hmm. Πρωταγωνίστρια βέβαια. Φυσικά. Με τίτλο «Αυτή η γυναίκα». Τι είναι αυτό, παιδιά, Στέλιο. Στέλιο. Yeah. Έλα, διάβασε δυνατά να ακούσουμε κι εμείς. Ναι. Ήρθε σημείωμα για μένα. Στέλιο. Ποιος σου το γράψε. Θαυμαστέ. Στέλιο, ραντεβού μετά το γύρισμα για ποτό μόνοι μας. Τένι. Είναι αυτό. Πραγματικά είναι και τα γράμματά μου. Εγώ δεν έχω στείλει τίποτα. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι το έγραψε ο κύριος Κουδουνάρης, επειδή θέλει να τελειώσει τη σχέση να έρθει με σε μένα και πετάει το μπαλάκι ότι εγώ το κάνω και να... δεν ξέρω. Εγώ όχι, έτσι το βλέπω. Μου, δεν το έχω γράψει εγώ. Τώρα αν βρεθεί το βράδυ στο μαξιλάρι το από κάτω... Εντάξει, παίρνει αυτή η γυναίκα. Ντένι. Εντάξει, ρε παιδιά, με διορθώνετε συνέχεια. Παντελίνα, μίλα. Η Ντένι. Είναι, η Ντένι είναι θεά, είναι μια κατηγορία μόνη της. Πραγματικά σας το λέω, είναι όπως τη βλέπετε, είναι ακριβώς αυτό. Ωραία. Αυτό είναι η ψυχή της παρέας. Με το σημείωμα τι πιστεύεις ότι έγινε όμως. Εγώ νομίζω πως το έκανε η Ντένι. Αν και δεν ξέρω. Αν και δεν ξέρω. Αυτή την εντύπωση έχω. Τον παίζει έτσι λίγο τρελίτσα εκείνη την ώρα. Αλλά ναι, τα κάνει αυτά η Ντένι. Θέλει να βάζει έτσι. Λακατζού. Τι ναι. Σου είπανε στην Κύπρο που γύρισες για την επιστροφή. Όταν αποχώρησα, λέτε. Δεν το περιμένανε καθόλου. Σοκ. Δεν το περιμένανε. Και ούτε εγώ το περίμενα. Να σας πω, εγώ μέχρι την τελευταία στιγμή που μου είπε η κυρία Κατερίνα, ξέρεις πώς θα σε αποχαιρετήσουμε, εγώ πίστευα θα μου πει θα πάρεις ξανά τη θέση σου. Και ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση τώρα που βλέπω τα επεισόδια, γιατί δεν ήξερα εγώ μετά στην πορεία τι είχε γίνει την επόμενη εβδομάδα. Δεν είχε ούτε νέα είσοδο στο παιχνίδι. Ναι. Και λέω, καλά, γιατί με διώξατε. Γιατί λες. Γιατί με διώξατε. Τι πιστεύεις ότι έπρεπε να κάνεις αλλιώς για να είσαι εκεί. Μπορεί και σαν προσωπικότητα, σαν τα περαμέντο, να έχεις κάνει κάτι άλλο. Ίσως, εντάξει, δεν πλακωνόμουν κιόλας. Α, θέλει λίγο ένταση. Τι θέλει λίγο. Τι... Ναι, γιατί έβλεπα γλωσσούδες εκεί. Δεν είναι. Είμαι πολύ εκρηκτικός χαρακτήρας. Δεν φάνηκε το 100% του εαυτού μου. Όμως, για να βάλουμε και λίγο τα πράγματα σε μια σειρά, οι κοπέλες που ήταν ήδη μέσα, δηλαδή ήταν από Σεπτέμβριο. Είχαν ήδη δύο μήνες. Εμπειρία. Δεν ήταν από την πρώτη μέρα αυτό. Ναι. Οπότε και εγώ μπαίνω σε μια φάση που δεν είχα κιόλας ασυλία και είχα μπει με την άλλη την κοπέλα.
Οπότε δεν μπορούσα κι εγώ να πάω τσαμπουκαλεμένη. Ναι, αλλά από την άλλη. Είπες να κερδίσεις χρόνο και μετά να βγάλεις το. Έβλεπες το παιχνίδι από το σπίτι και μπορεί οι παίκτες να λένε ότι εκείνη ήρθε μετά, οπότε ήταν πιο καλά προετοιμασμένη. Ναι, και μα βάραγα τους άσους, θα λέγανε α, ήρθε με στρατηγική αυτή, δασκαλεμένη, να πάρει και ένα άσο από μένα. Πήγε στην Κύπρο, Στην Κύπρο πήγε, σωστά. Ναι. Πώς αντιμετώπισαν εκεί τώρα. Αυτό ρώτησα πριν, τι άκουγες τώρα. Όχι, όχι, όχι. Εκεί που μένεις, ξέρω εγώ. Σε θέμα δουλειών, λέτε. Όχι, τύπου ότι είσαι πια δημοφιλής, έχεις πάει στην. Να ρίξω το βρετό. Άλλαξες μια λέξη στην ερώτηση, ρε φίλε. Κάτι άλλο πήγα να βγάλω και δεν το είπε. Πες τι ήθελες να βγάλω, να το πούμε να το πει. Κύπρια να πει τα άλλα. Έχουμε και άλλη Κύπρια.